Μεγάλο ενδιαφέρον σημείωσε η εκδήλωση της ΕΓΕ παραρτήματος ΕΡΟΝ με θέμα τη μητρότητα. Στο επίκεντρο της συζήτησης θέματα που αφορούν στην παρένθετη κοίηση, την υιοθεσία, τη βιομηχανοποίηση της γενετικής, αλλά και ζητήματα βιοήθικης. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του Συνεδρίου της Ένωσης Γυναικών Ελλάδος που έλαβε χώρα στις ΣΕΡΕΣ, με την πρόεδρο του παραρτήματος ΕΡΟΝ Διαμάντο Φραγκιαδάκη να αναφέρεται στον αγώνα των γυναικών και τα κεκτημένα χρόνων. Η σημερινή εκδήλωση είναι στο πλαίσιο του Περιφερειακού Συμβουλίου που γίνεται στις ΣΕΡΕΣ. Συμμετέχουν γυναίκες από την Αλεξανδρούπολη μέχρι και τη Φλόρινα. Έχουμε ένα ευαίσθητο θέμα ιδιαίτερα. Είναι η μητρότητα, η υποβοηθούμενη μητρότητα και οι υιοθεσίες. Η ΕΓΕ έχει πρωτοπορήσει όσον αφορά το θέμα της μητρότητας. Μπορεί στο παρελθόν να μην ήταν στη φεμινιστική ατζέντα, όμως το 1983 με εισήγηση δική μας, της Ένωσης Γυναικών Ελλάδος, πέρασε η νομοθεσία όπου πλέον η μητέρα, η οποία μέχρι τότε γεννούσε το παιδί, το ανέτρεφε, είχε την έγνοια του από τα πρώτα βήματά του, από την αρχή της ζωής του, δεν είχε δικαίωμα στην ανατροφή του. Με εισήγηση της τότε Προέδρου μας, Μαργαρίτα Παπανδρέου, πέρασε στο Οικογενειακό Δίκαιο μαζί με την κατάργηση της πρίκας και μια σειρά άλλων ευνοϊκών διατάξεων υπέρ της γυναίκας και της ισότητας. Το δικαίωμα της γυναίκας στην ανατροφή του παιδιού της είναι κάτι πάρα πολύ βασικό, δεν το γνωρίζει πάρα πολλοί κόσμος, αλλά πραγματικά ήταν πρωτοπορία. Το οικογενειακό λοιπόν δίκαιο που φέρει τη σφραγίδα της ΕΓΕ αποτέλεσε το πρότυπο ώστε και οι άλλες ευρωπαϊκές χώρες το εξής, να δημιουργήσουν ανάλογες νομοθεσίες υπέρ της γυναίκας και υπέρ της ισότητας. Σήμερα ξαναπιάνουμε το νήμα από την αρχή, βιώνουμε μια περίοδο που δυστυχώς οι αξίες και οι αρχές είναι στην οπισθοχώρηση. Οι άνθρωποι που βοηθούν και μάχονται και αγωνίζονται για τις αξίες αυτές είναι σε οπισθοδρόμηση. Κυριαρχούν άλλα ζητήματα και πλέον υπάρχει μια μάχη. Δεν θέλω να πω αν θα κερδίσει το καλό ή το κακό, δεν παραπέμπω σε κάτι άλλο, αλλά πραγματικά αυτή τη στιγμή, όχι μόνο στην Ελλάδα, παντού υπάρχει ένας αγώνας ουσίας ώστε κεκτημένα χρόνων και να διατηρηθούν, αλλά και να προχωρήσουμε σε μια εξέλιξη σε όλα τα επίπεδα. Η ΕΓΕ, το παράρτημα ΣΕΡΟΝ, το οποίο πλαισιώνεται από αξιόλογες γυναίκες δυναμικές με θεσμούς όπως η γυναικεία δημιουργία και άλλο σε εκδηλώσεις που σας είχαμε δίπλα μας και σας ευχαριστούμε, σήμερα έχει την τιμή να έχει την έδρα αυτού του Περιφερειακού Συμβουλίου με γυναίκες οι οποίες είναι εδώ και 40 χρόνια μάχημες, με νέες γυναίκες ταυτόχρονα, οι οποίες θα διαμορφώσουμε μία ατζέντα με σκοπό να κάνουμε νέες προτάσεις για την νομοθεσία, όπως και κάνουμε και κάθε χρόνο. Η δικιά μας η πρόταση, πέραν όλων των άλλων, είναι η καθιέρωση του θεσμού ΜΕΑΣ στα κατοίκων σε συνδυασμό με κάποιες άλλες προτάσεις που έχουμε και δράσεις, ώστε κάθε φορά μετά από κάθε συνέδριο να αποκομίζουμε κάτι όπου κεντρικά την αποκριστάλωση αυτήν την περνάμε και την κάνουμε πρόταση για νομοθετικό πλαίσιο. Στη συζήτηση τέθηκε και το ζήτημα που αφορούσε στην υιοθεσία παιδιών, αλλά και τη δυσκολία να γίνει αυτό με βάση τη σημερινή νομοθεσία, όπως επίσης και το κόστος υποβοηθούμενης κοίησης που δεν αφήνει περιθώριο σε πολλά νέα ζευγάρια να κάνουν παιδί. Τα τελευταία χρόνια, μετά και τον κορονοϊό, βιώνουμε μία οπισθοδρόμηση. Το δημόσιο σύστημα υγείας δεν λειτουργεί υπέρ του πολίτη. Πρέπει να ξαναπιάσουμε το νήμα από την αρχή και να δούμε όλα αυτά τα θέματα σε συνολικό πλαίσιο. Η τεχνητή μητρότητα πρέπει να μπει και αυτό στο πλαίσιο του διαλόγου για αναβάθμιση του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Εμείς σήμερα όλα τα παραρτήματα έχουν φέρει μία πολύ τεκμηριωμένη δουλειά και η ΕΓΕ με τα μέλη της δούλεψε πάνω σε αυτό. Συνολικά τώρα που μιλάμε και στην Αθήνα και στον Πειραιά γίνονται συνέδρια περιφερειακά όπου σε συνδυασμό θα αποκρισταλωθούν οι απόψεις μας για να καταθέσουμε κάτι στέρεο και το αποτύπωμα αυτής της τεράστιας εργασίας που κάνει η ΕΓΕ όχι μόνο πανελλαδικά αλλά και τοπικά με ένα δικό της πρόσημο που ο κόσμος το αξιολογεί θετικά. Το παρόν στην εκδήλωση έδωσε και η Δήμαρχος ΕΡΟΝ Βαρβάρα Μητλιάγκα, η οποία έχει μια ιδιαίτερη σχέση με το παράρτημα της ΕΓΕΣ ΕΡΟΝ, καθώς η μητέρα της ήταν ενεργό μέλος για πάρα πολλά χρόνια. Πέραν από ότι είναι ένα εξαιρετικό παράρτημα που κάνει μια εξαιρετική δουλειά, δραστήριες γυναίκες μέσα στην κοινωνία που εμείς η νεότερη γενιά
Αυτά που έχουμε κερδίσει τα θεωρούμε δεδομένα, όμως κάποιες γυναίκες παλιότερα πάλεψαν γι' αυτά και είναι, αυτές οι γυναίκες είναι εκεί μέσα. Οπότε είναι τιμή δικιά μου που βρίσκομαι εδώ. Εύχομαι πραγματικά και εμείς στις επόμενες γενιές να πάμε αυτή την ιστορία ακόμη παραπέρα. Όσο για τη μητρότητα, είναι ένα εξαιρετικό θέμα αυτό. Νομίζω ότι δεν χρειάζεται να πω κάτι άλλο, μόνο και ο τίτλος τα λέει όλα. Μητέρα, γίνεσαι, με όποιο τρόπο και αν αποκτήσεις το παιδί, ακόμη και αν δεν έχεις παιδιά. Επομένως, να ευχηθώ καλή επιτυχία και πραγματικά πολλά πολλά συγχαρητήρια στο τοπικό παράρτημα της Αίγια.